Δεν θεωρούμε ότι πρέπει να απευθυνθούμε στην Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής. Είναι ξεκάθαρο το ζήτημα. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Γιατί να κολλήσει η αργή σου για να απαντήσει η Επιστημονική Επιτροπή. Είναι ξεκάθαρο. Να θυμίσω την περίπτωση του κυρίου Καλογρίτσα, ο οποίος ήρθε εδώ πέρα, απάντησε σε ερωτήσεις που ήθελε να απαντήσει, σε όποιες θεωρούσε ότι μπορεί, επειδή ήταν κατηγορούμενος, δεν απάντησε, επικαλούμενος το ότι ήταν κατηγορούμενος. Από αυτήν την άποψη, ούτε καν την αποστολή υπομνήματος, γιατί η Εξεταστική Επιτροπή δεν εξετάζει τη Σύμβαση 717. Δεν είναι το αποκλειστικό της αντικείμενο. Είναι συνολικά το έγκλημα στα Τέμπη. Και από αυτή την άποψη, μια σειρά άλλα ζητήματα, η γνώμη τους είναι σημαντική. Και από αυτή την άποψη, λοιπόν, θεωρούμε ότι είναι προσχηματική. Δεν θα αναφερθώ εγώ στα νομικά σημεία, τα πιάσαν οι προηγούμενοι, αλλά θεωρούμε ότι είναι και προσχηματική πέρα από αυτό η άρνησή τους να έρθουν στην Επιτροπή. Γιατί ακριβώς η Επιτροπή, το λέω και πάλι, δεν εξετάζει την 717. Εξετάζει συνολικότερα ζητήματα και βεβαίως την 717. Για παράδειγμα, μπορούν εκεί πέρα να αρνηθούν να απαντήσουν για την 717 ενδεχόμενα. Ουσιαστικά όμως, έτσι όπως το ακούω, είναι σαν να λέμε ότι η 717 δεν έχει σχέση με το δυστύχημα. Δεν είπαμε αυτό το πράγμα. Είπε εξετάζει και την 717. Η 717. Συγγνώμη, πρόεδρε, μην με παρερμηνεύεις. Υπάρχει μια αρχιτεκτονική. Δεν αναφέρομαι μόνο σε εσάς. Αναφέρομαι συνολικά. Υπάρχει μια αρχιτεκτονική ότι η 717 αφορά άμεσα το δυστύχημα. Εδώ είναι ουσιαστικά μια νέα τοποθέτηση και λογική την οποία ακούω. Γι' αυτό το βάζω στη συζήτηση εν ώψη των μαρτύρων. Γι' αυτό νομίζω είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το διευκρινίσουμε. Μέχρι στιγμής ακούμε στη θεματική και στη συζήτηση ότι η 717 αποτελεί βραχίωνα της υπόθεσής μας. Εδώ είναι σαν να την απομονώνουμε την 717. Καταθέτω ένα εύλογο νομίζω ερώτημα. Έτσι όπως το αντιλαμβάνομαι είναι, από τις τοποθετήσεις σας. Πρόεδρε, είναι σημαντικό ζήτημα 717, αλλά δεν είναι το μοναδικό ζήτημα. Δεν είναι το μοναδικό ζήτημα που εξετάζουμε. Δηλαδή, τους προηγούμενους μάρτυρες τους ρωτήσαμε μόνο για την 717. Και για την 717 τους ρωτήσαμε. Βεβαίως. Θα μπορούσαν, για παράδειγμα, να πούνε ότι επειδή η 717 έχουμε την υπόθεση της έρευνας Ευρωπαϊκής Αγγελίας, δεν θα θέλαμε να απαντήσουμε. Άλλο πράγμα αυτό. Αλλά το να αρνηθούν να παρευρεθούν, το θεωρούμε προσχηματικό. Και από αυτή την άποψη δεν έχει καμία απολύτως βάση η άρνησή τους αυτή. Γιατί κύριε Πρόεδρε, ανοίγουμε έτσι και τον ασκό του αιώλου. Θα σου πουν κι άλλοι μετά. Έχω ζήτηματα, άρα δεν μπορώ να παρευρεθώ. Και από αυτή την άποψη δεν θα μπορέσουμε να εξετάσουμε καθόλου τα πραγματικά περιστατικά που συνέβησαν κατά τη διάρκεια του εγκλήματος αυτού.